ακούστε το εδώ. Την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι αυτόν η μνήμη. Αντί Βασιλική, Κοντογιάννης. Καρίνος Θεοχάρης, Αναγνώστη Βασίλειος, Λαχοπάνος Σπυρίδων, Δελαμάγκας Ιωάννης, Στασιμός Δημήτριος, Μάλιος Σπυρίδων, Μήτας Γησαρία, Χαραλάβος Νικόλαος, Γιώτης Σεραφή, Αναγνώστου Γεώργιος, Αντωνίου Θεόδωρος, Κριτσιμάς Γρηγόριος. Η μόνη καταδίκη που τους αρμόζει και σε αυτούς και σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν δίστασαν τότε να εγκληματίσουν κατά της ανθρωπότητας είναι να έχουμε τη μνήμη άσβεστη, τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά. Η σφαγή του Κομμένου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Άρτα, οι 317 συμπολίτες μας, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Ναζί, για μας δεν έχουν φύγει ποτέ. Είναι πάντοτε στη μνήμη μας και είναι πάντοτε ενεργή η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων. Αλλά και την πληρωμή του κατοχικού δανείου. Σήμερα, εδώ στο Κομμένο, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη. Και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε άλλη μια φορά τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, για να ξαναθυμηθούμε, για να μην αφήσουμε ποτέ να σβήσει στη μνήμη μας. Δεν πρέπει ποτέ οι δημοκρατικές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να επιτρέψουμε να αναβιώσουν αυτές οι ιδεολογίες, αυτές οι αντιλήψεις του φασισμού και του ναζισμού.